συγγραφέας. Ο κύριος Αναστάσιος Λαβρέτζος είναι μαζί μας. Κύριε Λαβρέτζε, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στον Focus. Καλησπέρα και καλησπέρα στους φίλους που μας ακούνε. Λοιπόν, πολύ μεγάλο το ζήτημα των Έλληνο-Τουρκικών. Αλλά θα ήθελα λίγο ένα σχόλιο σας αναφορικά λίγο με όλη αυτή την ιστορία που λέγεται εξοπλισμοί. Οι εξοπλισμοί της χώρας μας. Μοιάζουμε σαν χώρα τελευταία στιγμή να προσπαθούμε στο γόνατο να κάνουμε 5-6 κινήσεις. Είναι έτσι? Ναι, δυστυχώς αυτή είναι η εικόνα η οποία δίνεται. Ναι. Πρόσφατα, ας πούμε, είδαμε ανακοινώσεις οι οποίες μας λένε για ένα νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα. Μάλιστα, έτσι, με τα δεδομένα αυτής της περίοδου θεωρείται ιδιαίτερα υψηλό. Τα 10 δις λέτε αυτά. Έχει φτάσει, ναι, έχει ξεκίνησει από κάποιο χαμηλότερο ποσό και αυτή τη στιγμή ακούγεται να φτάνει τα 10 δις. Μάλιστα. Εγώ θα ήθελα να πω γενικώς, για να μην παρεξηγηθώ, ότι δεν είμαι κατά της ενίσχυσης των ενόπλων δυνάμεων. Mm-hmm. Αντιθέτως, εδώ και πολλά χρόνια στη συνεντεύξη μου και στην αρθρογραφία μου, τονίζω ότι οι ένοπλες δυνάμεις έχουν παραμεληθεί όλη τη μνημονιακή δεκαετία. Υπερδεκαετής η κρίση στους εξοπλισμούς. Βεβαίως. Δεν έχει αγοραστεί αυτή τη στιγμή για περισσότερο από 10 χρόνια μείζον οπλικό σύστημα. Μάλιστα. Και αυτό, όταν έχουμε μια τουρκική απειλή απέναντι μας, θεωρώ ότι είναι απαράδεκτη αυλεψία. Και μην γελιόμαστε, δεν είναι τυχαία αυτή η αποθράσινση της Τουρκίας σήμερα. Οφείλεται σε μεγάλο βαθμό επειδή ο Ερντογάν θεωρεί ότι έχει ένα παράθυρο ευκαιρίας. Μάλιστα. Βεβαίως, τα προβλήματα που υπάρχουν τα έχουν αντισταθμίσει και με το παραπάνω οι άνδρες και οι γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων, γιατί διατηρούμε μια εξαιρετική ποιότητα σε έμψυχο δυναμικό. Ναι. Και έχει φανεί αυτό όλες αυτές τις μέρες με διάφορα περιστατικά, είτε με το γνωστό περιστατικό της τουρκικής φρεγάτας που τελικά τη στείλαμε για επισκευή στο ναυπηγείο. Μάλιστα. Είτε βεβαίως και με όλες τις ενέργειες που έχει κάνει η ελληνική αεροπορία ή με το κυνήγι των τουρκικών υποβρυχίων, τα οποία αναγκάστηκαν τελικά σχεδόν να παραδοθούν ρίχνοντας φωτοβολίδες, όπως έχει ανακοινωθεί. Έχει λοιπόν πιστοποιηθεί και πάλι, και αυτό είναι ένα ατού της κυβέρνησης, ότι οι ένοπλες δυνάμεις έδωσαν πάλι ένα πολύ ισχυρό παρόν. Όμως, και εδώ έρχεται η συζήτηση, ξεκινάει πάλι μια συζήτηση για εξοπλισμούς, με την ίδια αντίληψη θα έλεγα, αλλά σε διαφορετικές συνθήκες, όπως είχε γίνει και μετά τα ίμια το 1996. Μάλιστα. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει κάπου να σταματήσει αυτή η προχειρότητα, η οποία σχετίζεται με τη συνολική έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού. Δεν υπάρχει ένας συνολικός στρατηγικός σχεδιασμός για την εξωτερική πολιτική και τα θέματα της Ανατολικής Μεσογείου. Είναι ενδεικτικό ότι αυτόν τον καιρό προχωρήσαμε υπό πιεστικές συνθήκες σε διεθνείς συμφωνίες και με την Ιταλία και την Αίγυπτο, όπου, όπως έχουμε πει και στην προηγούμενη μας συζήτηση, μας κόστησαν αρκετά, παραχωρήσαμε κυριαρχικά δικαιώματα για να μπορέσουμε να συνάψουμε αυτές τις συμφωνίες και δημιουργήσαμε και αρνητικά προηγούμενα για το μέλλον. Μάλιστα. Φτάνουμε λοιπόν τώρα, μετά από τόσους μήνες, ενώ είμαστε σε μια κρίση η οποία έχει προαναγγελθεί, θα έλεγα τουλάχιστον από το Μάιο, γιατί το Μάιο ανακοίνωσε η Turkish Petroleum ότι θα κάνει έρευνες στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Άρα είναι κάτι που το ξέραμε αρκετούς μήνες πριν. Για να μην πάω ακόμα πιο πίσω, να πω ότι από τον Νοέμβριο έχουμε το τουρκολιβικό μνημόνιο, το παράνομο, το οποίο μας κινητοποίησε, έστω και αργά, αλλά μας κινητοποίησε. Ναι. Φτάνουμε λοιπόν τώρα, ενώ έχουμε περίπου 1,5 μήνα κατά το κοινό λεγόμενο να σουλατσάρει το Roots Race εντός της ελληνικής ΑΟΣ, να συζητάμε εσπευσμένα για εξοπλισμούς που θα τους αγοράσουμε, εν πάση περιπτώσει, θα συμπληρώσουμε κάποιες φρεγάτες. Είναι αυτό το χρόνο. Με κάποια αεροσκάφη Ραφάλ. Εγώ δεν επισέρχομαι τώρα στη λεπτομέρεια. Αν είναι καλά, καλά, αν είναι κατάλληλα, αν είναι ακριβά ή οτιδήποτε άλλο. Ναι. Δέχομαι και ευελπιστώ να ενισχυθούν οι ενόπλες δυνάμεις όσο χρειάζεται. Να τονίσουμε βέβαια ότι αυτοί οι εξοπλισμοί δεν θα αποδώσουν αμέσως. Γιατί και αύριο να μας έρθουν αυτά τα όπλα, θα χρειαστούν 3-4 χρόνια τουλάχιστον για να καταστούν χρησιμοποιήσιμα, να έχουν εκπαιδευτεί τα πληρώματα, να έχουν πιστοποιηθεί τα πυρομαχικά, να έχουν γίνει ασκήσεις και όλα αυτά. Άρα, να καταλάβω λίγο, κύριε Λαβρέτζο, είναι μια προσπάθεια η οποία είναι ανεφουσίας, αυτό λέμε? Δεν λέω ότι είναι ανεφουσίας, αλλά είναι μια προσπάθεια που αφορά το τώρα. Ναι, αν είναι ανεφουσίας, αν δεν αφορά το τώρα, γιατί τώρα οι Τούρκοι αλωνίζουν στο Αιγαίο, όπως πολύ σωστά παρατηρήσατε, εδώ και 1,5 μήνα κάνουν του κεφαλιού τους και εμείς δεν κάνουμε τίποτα, εκτός αν θεωρείτε ότι είναι σωστή η στάση που έχουμε κρατήσει ως χώρα.
εάν δεν έχει ουσία ο εξοπλισμός, είτε αυτό λέγεται Μπελγκάρα, είτε λέγεται Ραφάλ, είτε λέγεται οποιοδήποτε άλλο πυραυλικό σύστημα μπορούμε να προμηθευτούμε, είτε άλλα πιο φτηνά συστήματα που επίσης θα μπορούσαμε να έχουμε προμηθευτεί, όπως drones για παράδειγμα. Εάν δεν υπάρχει νόημα, για ποιο λόγο μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία? Το ερώτημα, για να το κάνω πιο σαφές, υπάρχει κίνδυνος να έχουμε συμφωνήσει και όλα αυτά να γίνονται για τα μάτια και για να μην μας κακολογήσουν οι ψηφοφόροι μας? Είναι πολύ εύλογα τα ερωτήματα που θέτατε. Θα απαντήσω ως εξής. Μάλιστα. Καταρχάς, ένα είναι βέβαιο, ότι αυτοί οι εξοπλισμοί δεν αφορούν το τώρα. Ναι. Σε αυτό νομίζω κάθε λογικός ακροατής και κάθε λογικός πολίτης θα συμφωνήσει. Σωστά. Είναι λοιπόν κάτι που αφορά το μέλλον. Δηλαδή, για παράδειγμα, κάτι που για γίνεται παράδειγμα, αργά, πολύ αργά. Για παράδειγμα, τα F-35 θα τα πάρουμε σε 10 χρόνια, αν τα πάρουμε. Ναι. Άρα λοιπόν, προφανώς δεν είναι μια συζήτηση η οποία μας λύνει το πρόβλημα που έχουμε σήμερα. Σωστό. Πρώτον αυτό. Σωστό. Δεύτερον, πολύ σημαντικό, ότι πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει αυτή η προχειρότητα. Mm-hmm. Πέραν από την έλλειψη γεωπολιτικών στόχων στην περιοχή, έχουμε και προφανή προχειρότητα στο πώς οργανώνουμε τον εξοπλισμό των ενόπλων δυνάμεων. Δηλαδή, δεν μπορεί το πολιτικό σύστημα να αδιαφορεί, για να μην πω κάτι χειρότερο, για περισσότερο από 10 χρόνια και ξαφνικά να ξυπνάει και να πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ να αγοράσει από το ράφι όσα όπλα βρει μπροστά του. Θα έπρεπε δηλαδή, πέραν από την ύπαρξη ενός στρατηγικού σχεδιασμού για την Ανατολική Μεσόγειο, ναι, να υπάρχει και ένας σχεδιασμός εξοπλισμών που να αξιοποιήσει στον μέγιστο δυνατό βαθμό, mm-hmm, τα περιορισμένα οικονομικά πλέον της χώρας, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα έρχεται από μια βαθιά οικονομική κρίση που της κόστησε απώλεια του 1/4 του ΑΕΠ και βεβαίως έχουμε και την ύφεση λόγω κορονοϊού. Μάλιστα. Ο οποίος μας δίνει μια καινούργια πρόσθετη μείωση. Δηλαδή η Ελλάδα έχει υποστεί μια συνολική υποβάθμιση των οικονομικών της. Ο δείκτης χρέους προς ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, από ό,τι φαίνεται, ήδη έχει υπερβεί το 200%. Υπενθυμίζω ότι στα μνημόνια μπήκαμε με πολύ χαμηλότερο ποσοστό. Mm-hmm. Λοιπόν, όλα αυτά μας υποχρεώνουν, υπό το φάσμα βεβαίως και των τουρκικών απειλών, επιτέλους να έχουμε ένα σοβαρό προγραμματισμό των ενόπλων δυνάμεων. Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτά τα χρήματα με βάση και τις νέες τεχνολογίες που είναι πλέον διαθέσιμες και οι οποίες, για καλή μας τύχη, δεν απαιτούν ιδιαίτερα μεγάλες δαπάνες. Θα απαιτούν μια επαναστατική σχεδίαση των ενόπλων δυνάμεων, γιατί πλέον, όπως αναφέρουν και οι ειδικοί, η έμφαση μεταφέρεται από τους φορείς των όπλων, δηλαδή δεν είναι τόσο οι φρεγάτες ή τα αεροσκάφη που παίζουν ρόλο. Περνάμε σε έναν πόλεμο που λέγεται βληματοκεντρικός. Μάλιστα. Είναι λοιπόν η δυνατότητα να στέλνεις στον εχθρό κατευθυνόμενα βλήματα, τα οποία μπορείς να κατευθύνεις με διάφορες έξυπνες συσκευές. Μεταξύ αυτών είναι και τα drones που περιγράψατε, δηλαδή τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα οποία σημειωτέων χρησιμοποιούν κατά κόρον οι Τούρκοι. Mm-hmm, mm-hmm. Και σωστά, θα έπρεπε άμεσα η Ελλάδα να αναπτύξει τέτοιες δυνατότητες, όπως και δυνατότητες κατάρριψης των τουρκικών αυτών μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Άρα λοιπόν το δεύτερο ζητούμενο είναι ότι επιτέλους πρέπει να πάψει η προχειρότητα στους εξοπλισμούς, εκτός και αν οι εξοπλισμοί γίνονται σε αυτή τη χώρα μόνο και μόνο για να πληρώσουμε λίτρα σε κάποιους, ώστε να εξασφαλίσουμε την υποστήριξή τους. Μάλιστα. Εάν υπάρχει αυτή η αντίληψη, η χώρα δεν πρόκειται να πάει μακριά. Μάλιστα. Υπάρχει σε αυτό που λέτε τώρα, γιατί τώρα πάμε να κάνουμε έναν συνασπισμό, μια συμμαχία με τη Γαλλία, εντάξει, ναι, με τις Μπελγκάρα και με τα Ραφάλ. Αλλά λέτε ότι υπάρχει αυτού του είδους η συμφωνία στους εξοπλισμούς, έτσι, για να κρατάμε κοντά τους φίλους μας. Υπάρχει περίπτωση, πιστεύετε, να χαλάσει αυτή τη συμφωνία, γιατί θα βάλουν τρικλοποδιά οι Αμερικάνοι ή οι Γερμανοί? Κοιτάξτε, αυτό που λέτε είναι μια πολύ σοβαρή πιθανότητα και νομίζω ότι αποτελεί και τη βασική αιτία που χάλασε αρχικά η συμφωνία με τις Μπελγκάρα, τις φρεγάτες. Μάλιστα. Και εκ της πληροφόρησης που εγώ τουλάχιστον έχω, υπήρξαν πολύ ισχυρές πιέσεις να μην αγοράσουμε τα γαλλικά συστήματα. Άρα ποιος μας λέει ότι πάλι δεν θα καταλήξουμε στο ίδιο πηλίκο? Κοιτάξτε, σίγουρα τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Απ' τη μια μεριά, να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, η Γαλλία, για καλή μας τύχη, έχει κόντρα συμφέροντα με τους Τούρκους και αυτό μας φέρνει σε μια de facto σχέση, ας το πούμε, συμμαχική. Μάλιστα. Εμείς πρέπει αυτή τη σχέση με τη Γαλλία να την αξιοποιήσουμε όσο μπορούμε και αν μιλάμε και σε εξοπλιστικό πεδίο, θα πρέπει να διεκδικήσουμε και μια αναζωογόνηση, ένα νέο ξεκίνημα για μια ελληνική αμυντική βιομηχανία, δηλαδή να πάρουμε και παραγωγικό έργο για αυτά τα όπλα
που θέλουμε να αγοράσουμε από τους Γάλλους. Αυτό ακούγεται σοβαρό σαν σχέδιο. Δεν έχουμε, αυτό για μένα δεν έχουμε αυτό δείξει θα τέτοια... είχε νόημα πρώτα απ' όλα. Δεν έχουμε δείξει ότι... τέτοια δείγματα γραφής όμως μέχρι τώρα, ότι θα πάμε να κάνουμε μια τέτοιου είδους. Δεν έχουμε τέτοια δείγματα γραφής, γιατί ξέρετε, ναι, να μην κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας. Ουσιαστικά οι πολιτικές ηγεσίες της χώρας όλα αυτά τα χρόνια ή περιφρόνησαν ή αν θέλετε και υπονόμευσαν την αμυντική βιομηχανία της χώρας, γιατί τα όπλα, όπως αναφέρουν τουλάχιστον οι στρατιωτικοί οι ίδιοι, όλα τα προηγούμενα χρόνια αγοράζονταν με κριτήριο του τι μίζα θα αποφέρουν. Και δεν είναι τυχαίο το ότι για πολλά όπλα που αγοράστηκαν, είτε αεροσκάφη είτε οποιαδήποτε άλλα οπλικά συστήματα, υπάρχει μια οσμή σκανδάλου και φαίνεται από το γεγονός ότι πολλά αγοράστηκαν σε τιμές πολύ μεγαλύτερες από αυτά που συνήθως υπήρχαν στην αγορά. Σωστό. Λοιπόν, κύριε Λαμπρέτζο, επειδή μας πιέζει ο χρόνος, θέλω να κάνω δύο ερωτήματα. Το ένα είναι, επειδή ξέρω ότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά το θέμα του λαθρομεταναστευτικού και γενικότερα του προβλήματος, αυτού του τεράστιου προβλήματος, τι ρόλο μπορεί να διαδραματίσουν οι χιλιάδες δυστυχώς μουσουλμάνοι λαθρομετανάστες, οι οποίοι βρίσκονται στη χώρα μας διάσπαρτοι πλέον. Γιατί υπάρχει, για να γίνει αυτή η αποσυμφόρηση των νησιών, έχουν διαχυθεί σε όλη τη χώρα. Βεβαίως, πολύ καλά το λέτε. Έχει γίνει ένας επικισμός όλης της υπηρετικής χώρας. Εγώ θα έλεγα, και το λέω όχι τώρα, το λέω εδώ και κάποια χρόνια αυτό, αν παρακολουθήσει κανείς τα γραπτά μου, ότι αυτό που γίνεται είναι ολέθριο, στην κυριολεξία, γιατί ας μην είμαστε αφελείς, μεταξύ αυτών που έρχονται υπάρχουν και πολλοί που έχουν έρθει από εμπόλεμες ζώνες, δηλαδή έχουν πολεμική δραστηριότητα και είναι εν υπνώση διάφοροι πύρινες. Δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει ότι υπάρχουν και ειδικές μονάδες των Τούρκων, οι οποίοι έχουν σημειώσει περιοχές, έχουν σημειώσει και αναγνωρίσει συντεταγμένες. Δεν μπορεί κανείς να τα αποκλείσει αυτά που λέω. Αυτά είναι πολύ σοβαρά. Λοιπόν, πολύ σοβαρά. Αυτά είναι πολύ σοβαρά, πολύ σοβαρά. Και αυτό δείχνει ότι η χώρα δεν θα έπρεπε να είναι ένα ξέφραγο αμπέλι να υπόκειται σε αυτή τη διεθνή εξαπάτηση που λέγεται δίθεν προσφυγικό και να είναι η βασική χώρα αυτή τη στιγμή της Ευρώπης που δέχεται εισρωές από 80 διαφορετικές χώρες, μεταξύ των οποίων χώρες που είναι και προτεκτοράτα της Τουρκίας, όπως είναι η Σομαλία. Μάλιστα. Λοιπόν, με επευκαιρία λοιπόν, καλά το θέτετε, των προβλημάτων με την Τουρκία, είναι ευκαιρία λίγο να ξυπνήσουμε και με το θέμα του μεταναστευτικού. Η εκτίμησή μου είναι ότι υπό αυτές τις συνθήκες που ζούμε τώρα έχουν περιοριστεί οι ροές, γιατί και η κυβέρνηση υποχρεώνεται πλέον να ελέγξει και να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Μέχρι τώρα όμως η συμπεριφορά ήταν τελείως διαφορετική. Παρ' όλα αυτά, πάντως, το τελευταίο χρονικό διάστημα ήδη αρχίζει να κινείται κάτι και από ό,τι μας λένε οι ίδιοι οι δήμαρχοι, οι κάτοικοι, ειδικά από τα χερσαία σύνορα στον Εύρο, υπάρχει κινητικότητα ξανά, η οποία δεν είναι λίγη, δεν είναι μικρή. Βεβαίως. Στον Εύρο αυτή τη στιγμή εντοπίζεται κυρίως. Ναι, όχι στη θάλασσα. Όχι στη θάλασσα. Όχι στη θάλασσα. Ναι. Μάλιστα. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει, για μένα δεν υπάρχει συζήτηση εδώ. Μάλιστα. Θα πρέπει οπωσδήποτε αυτές οι ροές να ελεγχθούν και μάλιστα ειδικά όταν πρόκειται για ροές που προέρχονται από μια περιοχή χώρα όπως η Τουρκία. Μάλιστα. Δεν είναι μια οποιαδήποτε χώρα και έχουμε εξηγήσει επανειλημμένως, δεν έχουμε το χρόνο να το δούμε εδώ, ίσως σε μια άλλη συζήτησή μας, ότι η Τουρκία εργαλειοποιεί αυτές τις ροές. Εννοείται. Για την αλήθεια, για την ακρίβεια, τις συγκεντρώνει από 80 διαφορετικές χώρες. Οι περισσότεροι έρχονται με πτήσεις στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, με πάυτινα εισιτήρια που δεν ξεπερνούν τα 60 ευρώ, χωρίς έκδοση βίζας, την έχει αφαιρέσει αυτή την υποχρέωση η Τουρκία. Και μας φέρνει εδώ ανθρώπους από περιοχές όπως η Γουινέα, το Μπαγκλαντές, το Πακιστάν, Σομαλία, από όλη την αφροασιατική περίμετρο. Ναι, ναι. Και προφανώς είναι τελείως απαράδεκτο για μια χώρα όπως η Ελλάδα να δέχεται μια τέτοια πληθυσμιακή εισβολή. Είναι υβριδικός πόλεμος, κύριε Λαβρέτζο. Είναι με κάθε έννοια υβριδικός πόλεμος. Και ξέρετε κάτι, ο υβριδικός πόλεμος, σύμφωνα με τον ορισμό του ΝΑΤΟ, έχει να κάνει με την περίσπαση που σου δημιουργεί ο αντίπαλος, την υποχρέωσή σου να ασχολείσαι με άλλα πράγματα, τη φθορά και την καταπώνηση των δυνάμεων τις οποίες σου επιβάλλει. Όμως, αυτό που κάνει η Τουρκία σε ένα βάθος χρόνου δεν είναι απλά υβριδικός πόλεμος, είναι στρατηγικός πόλεμος, γιατί επιδιώκει μακροπρόθεσμα, όπως το έχω πει επανειλημμένως, να μεταβάλει τη σύνθεση του πληθυσμού της χώρας. Μάλιστα. Σε συνδυασμό με το δημογραφικό πρόβλημα, το μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα που έχει η Ελλάδα και το οποίο παραμένει ουσιαστικά αδιαχείριστο. Παρά όσα έχουν εξαγγείλει μέχρι τώρα, παρά την επιτροπή που έγινε ειδικά για τα δημογραφικά το 2018 στη Βουλή, τα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί είναι τουλάχιστον ανεπαρκή, αν όχι προσχηματικά. Το πολιτικό σύστημα δυστυχώς αδιαφορεί, δεν κάνει τίποτα για το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας,
το οποίο το έχει αναγνωρίσει επίσημα από το 1993 με ψήφισμα της Βουλής. Όχι λίγο κατά τη βάση, ούτε καν μονάδα δεν έχουμε πάρει. Οι τελευταίες κυβερνήσεις στο θέμα το δημογραφικό, έτσι. Ναι, μιλάμε ούτε καν το όνομά του δεν γράψανε. Ούτε καν το όνομά του στην κόλλα δεν γράψανε. Ναι, δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Λοιπόν, έχω και ένα ακόμα ερώτημα, αλλά δεν θα το θέσω, διότι με πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος. Το κρατάω για την επόμενη συνέντευξή μας, συζήτησή μας, η οποία θα είναι σύντομα, κύριε Λαβρέντζο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Και εγώ, να είστε καλά. Focus 103,6.